Να ανώτατο διοικητή του Ουκρανικού στρατού Βαλέρη Ζαλούζνη και ο στενό του κύκλο γνώριζαν πολύ καλά πω η πολυαναμενόμενη Ουκρανική αντεπίθεση θα αποτύχει. Αυτό γράφει η βρετανική έκδοση του περιοδικού The Guardian, επικαλούμενη Αμερικανικέ στρατιωτικέ πηγέ. Την είδηση μεταφέρει η αμυντική SV Press τη Ρωσία στο δικό τη κοινό. Το Κίεβο δέχτηκε πίεση από του δυτικού εταίρου του, οι οποίοι του έστελναν όπλα και εξοπλισμό σε μεγάλη ποσότητα. Παράλληλα, η Ουκρανία δεν διέθετε τον απαραίτητο χρόνο για προετοιμασία και συντονισμό νέων σχηματισμών. Για να μην αναφέρουμε πω τα όπλα που έλαβαν από τη Δύση δεν επαρκούσαν για την επιχείρηση που σχεδίαζαν, για παράδειγμα, έλαβαν ελάχιστο εξοπλισμό διασπάσεω ναρκοπεδίων. Και φυσικά οι Ουκρανικέ επιχειρήσει δεν μπορούσαν να έχουν την αεροπορική κάλυψη που θα είχε μια Ανατολική επιχείρηση, μια και το Κίεβο δεν επιχειρεί επαρκή αριθμό αεροσκαφών. Τα ναρκοπέδια έχουν μετατραπεί στον εφιάλτη των Ουκρανών. Ξεκινώντα από το Φεβρουάριο, το ΝΑΤΟ έχει στείλει αρκετά άρματα μάχη στι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία. Η σελίδα Oryx υπολόγισε πω τουλάχιστον 196 Λέπαρτ προγραμματίστηκαν να σταλθούν στη χώρα. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το The Guardian, τα δυτικά άρματα δεν μπόρεσαν να προελάψουν όπω επιθυμούσε η Δύση και το Κίεβο εξαιτία των εκτενών ναρκοπεδίων που εγκατέστησαν οι ρωσικέ δυνάμει. Παράλληλα δεν υπήρχε αεροπορική υπεροχή ούτε παρκή πυροβολική υποστήριξη με αποτέλεσμα τα ουκρανικά τεθωρακισμένα οχήματα να αποδεικνύονται ευάλωτα σε ρωσικούς αντιαρματικούς πυράβλους που εκτοξεύονταν από χαρακόμματα και στρατιωτικά ελικόπτερα. Τώρα σε μια νέα αποκάλυψη, το The Guardian αναφέρει πως ο στρατηγός Ζαλούσνη, όντας απεγνωσμένος, αναγκάστηκε να παρατάξει το 10ο σώμα στρατού των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη μάχη και συγκεκριμένα στον τομέα Ορεχόφσκι του Μετόπου. Προηγουμένως η μοναδα αυτή είχε αποσυρθεί ως δύναμη Δευτέρου Κλιμακίου. Όλα ξεκίνησαν όταν το 9ο σώμα στρατού, το οποίο βρίσκονταν μπροστά σε κύριο στόχο να φτάσει την κύρια αμυντική γραμμή του ρωσικού στρατού, υπέστη σοβαρέ απώλειε. Η νεκροί ήταν τόσο πολύ που χρειάστηκε να παραχθεί και το δέκατο σώμα στο σημείο. Σύμφωνα με τη δημοσίευση, οι μονάδε που ρίχνονται τώρα στο πεδίο του πολέμου έχουν εκπαιδευτεί και εξοπλιστεί κυρίω από χώρε του ΝΑΤΟ τους τελευταίους μήνε. Ωστόσο, πολλοί ειδικοί αμφισβητούν το κατά πόσο αυτές οι μονάδε μπορούν να αποδώσουν αποτελεσματικά στη μάχη. Με τόση σύντομη εκπαίδευση είναι αδύνατο να δημιουργηθούν συνεκτικές μονάδες που μπορούν να αποδώσουν σε μάχη έναντι μίας τόσο καλά προετοιμασμένης άμυνας, δήλωσε ο Αμερικανός στρατιωτικός ειδικός Μίκαελ Κοφμαμ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.